Αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb διαπίστωσαν ότι ο Πλούτωνας αψηφά τις προσδοκίες, αφού έχει ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα από αυτά που γνωρίζουμε. Όταν το διαστημικό σκάφος New Horizons της NASA πέρασε κοντά από τον Πλούτωνα το 2015, αποκάλυψε έναν κόσμο γεμάτο παγωμένες πεδιάδες και τραχιά βουνά. Όμως ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια βρισκόταν ψηλότερα. Ένα γαλαζοπό, πολυεπίπεδο πέπλο ομίχλης, κάλυπτε τον ουρανό του Πλούτωνα, εκτινόμενο σε ύψος άνω των 300 χιλιόμετρων. Σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, νέα δεδομένα από τον James Webb επιβεβαιώνουν ότι η ομίχλη του Πλούτωνα στην πραγματικότητα ελέγχει το κλίμα του νάνου πλανήτη. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι παρόμοιες ατμοσφαιρικές διεργασίες ίσως υπάρχουν και σε άλλους κόσμους με ομίχλη στο ηλιακό μας σύστημα και προσφέρουν ενδείξεις ακόμη και για το πρώιμο κλίμα της Γης. Η υψηλής ατμόσφαιρας ομίχλη του Πλούτωνα αποτελείται από πολύπλοκα οργανικά μόρια που σχηματίζονται μέσω αντιδράσεων μεταξύ μεθανίου και αζότου, προκαλούμενων από το ηλιακό φως. Η ιδέα ότι αυτή η ομίχλη θα μπορούσε να ρυθμίζει το κλίμα του Πλούτωνα προτάθηκε για πρώτη φορά το 2017. Υπολογιστικά μοντέλα έδειξαν ότι τα σωματίδια της ομίχλης απορροφούν το ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας και το εκπέμπουν ξανά στο διάστημα ως υπέρυθρη ακτινοβολία τη νύχτα, ψύχοντας έτσι την ατμόσφαιρα πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι τα αέρια μόνα τους. Αυτό ενδέχεται να εξηγεί γιατί η ανώτερη ατμόσφαιρα του Πλούτωνα έχει θερμοκρασία περίπου μείον 203 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 30 βαθμούς πιο ψυχρή από ό,τι αναμενόταν. Οι ερευνητές της μελέτης του 2017 προέβλεψαν επίσης ότι η ομίχλη αυτή θα έκανε τον Πλούτωνα ασυνήθιστα φωτεινό στις μεσαίες υπέρυθρες συχνότητες. Μια πρόβλεψη που επιβεβαιώθηκε τελικά το 2022. Αυτά τα 2017 ευρήματα ανοίγουν επίσης το ενδεχόμενο να υπάρχουν παρόμοια κλίματα που επηρεάζονται από ομίχλη και σε άλλους νεφελώδεις κόσμους, όπως ο Τρίτονας, δορυφόρος του Ποσειδώνα, ή ο Τιτάνας, δορυφόρος του Κρόνου. Μουσική